Το Δεκέμβριο του 2008, και έχουμε όλα τα έγγραφα εδώ που ζητήσαμε, ο πρώην Δήμος Λιβαθούς είχε συνάψει δύο συμβάσεις για να γίνουν κάποια έργα οδοποιίας με μια μεγάλη τεχνική εταιρεία, με δύο εταιρείες ιδίων συμφερόντων. Οι συγκεκριμένες εταιρείες αυτές εκτέλεσαν αυτά τα έργα και οι απαιτήσεις που είχαν να πάρουν από τον πρώην Δήμο Λιβαθούς ήταν περίπου 565.000 ευρώ. Πριν από την καταβολή των χρημάτων, οι συγκεκριμένες εταιρείες εκχώρησαν τις απαιτήσεις τους αυτές προς την Τράπεζα Πειραιός. Παρότι εκχώρησαν τις απαιτήσεις τους αυτές λοιπόν προς την Τράπεζα Πειραιός για εξυπηρέτηση των δανείων τους, ήρθε ο πρώην Δήμος Λιβαθούς το Δεκέμβριο του 8, λίγες μέρες μετά, και πλήρωσε αυτά τα χρήματα, τις 565.000 ευρώ. Εδώ λοιπόν είστε υπόλογοι και εδώ σας καταγγέλουμε και την Ελλάσσονα, την Ίζωνα, την Πολίτευση, αλλά και τη Δημοτική Αρχή, γιατί εδώ καλείται ο Δήμος Κεφαλονιάς και από το 2015 τουλάχιστον το γνωρίζετε αυτό και με εξώδικα που σας έχουν στείλει και μέσα στο 2016 και στο τέλος του 2017 να ξαναπληρώσει στην Τράπεζα Πειραιώς που είχαν εκχωρηθεί οι απαιτήσεις του Δήμου ξανά για δεύτερη φορά το ποσό των 565.000 ευρώ. Και επειδή ακούμε εδώ τη Δημοτική Αρχή που είναι λαλίστατη και λέει ότι θα λογοδοτήσει για την οικονομική της διαχείριση, θέλουμε να μας πει όλα αυτά τα χρόνια που γνωρίζει ότι αυτά τα χρήματα είχαν εκχωρηθεί από τις συγκεκριμένες τεχνικές εταιρείες. Δύο είναι, ιδίων συμφερόντων είναι, μεγάλη τεχνική εταιρεία στην τράπεζα για εξυπηρέτηση των δανείων τους και ξαναπληρώθηκαν από το Δήμο Λιβαθούς. Τι μέτρα έχει πάρει κατά τις συγκεκριμένες τεχνικές εταιρείες για να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Δήμου, που είναι 565.000 ευρώ μόνο το κεφάλαιο, χώρια τους τόκους, για να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Κεφαλονίτικου λαού. Γιατί το Δεκέμβριο του 2017 σας έστειλε για τελευταία φορά εξώδικο η Τράπεζα Πειραιώς και σας είπε ότι αν δεν καταβάλλετε το ποσό των 565.000 ευρώ, κύριε Δήμαρχε, πλέον τόκων, θα κινηθεί δικαστικά κατά του Δήμου. Πρώτε, ποια είναι η οικονομική διαχείριση που λέτε ότι κάνετε και ποια είναι τα μέτρα αυτά τα οποία έχετε πάρει κατά της συγκεκριμένης εταιρείας για να μην ξαναπληρώσει ο Δήμος αυτά τα λεφτά. Έχετε βεβαιώσει το ποσό, το βεβαιώσατε τις 29 Δεκεμβρίου, λίγο πριν να λήξει η πενταετία. Ποια αναγκαστικά μέτρα, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, έχετε πάρει κατά της συγκεκριμένης εταιρείας για να διασφαλίσετε ότι ο Δήμος θα ξαναπληρώσει τα χρήματα αυτά. Έχετε κάνει αναγκαστικά μέτρα, έχετε κάνει κατάσχεση, έχετε στερήσει τη φορολογική ενημερότητα. Λοιπόν, την ίδια στιγμή που κλέβετε τις εισφορές των εργαζομένων και πάτε το ΙΚΑ στα δικαστήρια για τις εισφορές εργαζομένων, κάνετε τις πλάτες σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Δεν τολμάτε σε αυτά τα συγκεκριμένα συμφέροντα τα επιχειρηματικά να στερήσετε την ενημερότητα, να κατασχέσετε την εργασία τους και να διασφαλίσετε τα συμφέροντα του κεφαλονίτικου λαού. Κάνετε όλοι σας πλάτες από το 8 που το ξέρετε και το 12 και το 15 και το 17.